Όλα αυτά που ακούμε, είμαι βέβαιος στο ότι οι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι εγκλωβισμένη. Περιμένει το OK από το Μητσοτάκη για να κάνει ό,τι κάνει. Ξέρετε, την Παρασκευή κάναμε με τον Στέφανο Χίο στο ραδιόφωνο μια αποκαλυπτική συζήτηση και καταλήξαμε ότι το κυρίως πρόβλημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Λάουρα Κοβέση, η οποία μετά την ομιλία της Χαριστιανού υποσχέθηκε στους συγγενείς ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτή η κυρία, θέλω να ξέρετε, έχει ξεκινήσει ήδη και ψάχνει το θέμα ανθρωποκτονιών λόγω έκρηξης και το θέμα των οικονομικών εγκλημάτων, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε λεφτά για τα τρένα, τα οποία δεν πιάσανε τόπο, αλλά ούτε ξέρει και κανένας πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι έχει τρομοκρατηθεί η κυβέρνηση και βγάζει στις τηλεοράσεις τον Φλωρίδη, τον Άδωνη, τον Πορτοσάλτε να λένε ό,τι λένε. Και σύμφωνα και με την εφημερίδα Μακελιό, βγάζει η Νέα Δημοκρατία στον τάκο τον Καραμαλή, τον οποίο τον είδαμε σήμερα, δεν ξέρω αν ακούσατε την ομιλία του, να λέει ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από την ασυλία του. Δεν μας κάνει χάρη ο Καραμαλής. Αναγκάστηκε να το κάνει αυτό. Αναγκάστηκε γιατί φοβούνται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θεωρώ ότι έρχονται σοβαρές εξελίξεις εντός του 2024. Γράψτε το και θα με θυμηθείτε.